Αμάρε, ρε προφήτη Ηλία. Εδώ ήρθες να στείς την εκκλησία σου. Να μην μπορεί να κοιμηθούμε ούτε Κυριακή, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Με τον προφήτη Ηλία μιλάς. Μα δεν ακούς τι γίνεται. Και τι θέλεις να μετακομίσει. Χαίρομαι. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Γιατί βρε, σε ενοχλεί. Παραβιάζει την ώρα της κοινής ησυχίας επειδή εσύ θέλεις να κοιμάσαι μέχρι τις 10. Σε παρακολουθώ, μικρή. Μην επιχειρήσεις να ρίξεις το γάλα στον αεροχήτη. Ρε, Ανίτα. Έχω ένα φίλο. Ευχαριστώ για την προσοχή σου, Αμάρε αυτές οι καμπάνες να πω. Λες να κολλήσανε. Το βγάζουν και σε τέτοια μορφή τώρα. Ποιο? Το μουρουνόλαδο. Κάνει διάφορα για να με συγκινήσει. Ορίστε. Ρίχτω εδώ μέσα να το πιεις πιο εύκολα. Ρε Ανίτα, να σου πω. Έχω ένα φίλο. Κι εγώ έχω μια φίλη και πρέπει να την πάρω τηλέφωνο. Εκείνη την κοπελιά. Νόστιμη, Και παντρεμένη. Μπράβο. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που ξεκίνησα να σου πω. Πριν έρθουμε, δεν πάει να πληθείς γιατί είναι και Κυριακή σήμερα. Ναι, μου το θύμισαν οι καμπάνες. Να σου πω, ο φίλος μου αυτός. Περίμενε. Πού πάει? Να σου πω, πέτα το γάλα στον αεροχήτη. Α, δεν μπορώ να γίνω συνένοχος σου. Εγώ που άνοιξα το κουμπαρά μου και σου έδωσα λεφτά και δεν είπα και τίποτα. Και τώρα θα το πω. Ίδια, θα το... Το γάλα σου είπα να πετάξεις, όχι το ποτήρι. Ωραία, τι πάθαμε. Ναι, γλυκιά μου, έλα από εδώ. Όχι, δεν θα βγω. Δεν βγαίνω ποτέ τις Κυριακές. Ναι, ακριβώς. Ποτέ την Κυριακή. Το μεσημεράκι. Εντάξει. Τι? Θα τη φαρμακώσεις? Ποιος είναι? Ρε πατέρα, εσύ είσαι. Πώς μπήκε στη γραμμή, κλείσ' το γρήγορα. Τι διάολο καλή τούμπλεξ έχουμε. Έλα, Βάσο μου, ναι. Ο πατέρας μου θέλει να φαρμακώσει τη μάνα μου. Τι λείπει από εκεί? Έλα, Βάσο, θα σε περιμένω. Να χτυπάει το κουδούνι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο πατέρας της μικρής. Έρχεται κάθε Κυριακή και την παίρνει. Τώρα θα μου πεις γιατί τον εμπιστεύομαι. Θα την κάνεις σαν τα μούτρα του. Ναι, άμα δεις τα μούτρα του θα καταλάβεις τι εννοώ. Σ' αφήνω. Ναι, σε περιμένω. Με συγχωρείτε, κυρία Προκοπίου. Τι έγινε? Ο διευθυντής. Σου επιτέθη? Όχι, γιατί σε μένα το κάνει. Με απόλυσε. Α, το κτίνος. Επειδή μπήκες μέσα την ώρα που μου έλεγε ότι νιώθει πάθος, Έτσι μου έρχεται καμιά ώρα να του πω, έλα ρε, εδώ είμαι, να δούμε τι θα κάνεις. Μπορείς? Έχω οικογένεια. Άστο σε μένα. Την οικογένειά μου? Όχι, έχω δική μου. Το θέμα θα το τακτοποιήσω εγώ, μην ανησυχείς. Δεν με ξέρει καλά ο τράγος, θα του κόψω τα κέρατα. Για ποιον λέτε? Άντε βρε Θανάση, πήγαινε σπίτι σου και τη Δευτέρα να έρθει στη δουλειά. Θα του πείτε να με ξαναπάρει? Τι να κάνω, ή θα θυσιάσω το κορμί μου για σένα, ή που θα τον κάνω να ακούει η Εύα και να τρέμει. Εύα. Αχ, θα του δώσω το μήλο εγώ, έννοια σου, το φαρμακωμένο. Άντε, πήγαινε τώρα. Μάλιστα. Τι κάνεις έτσι? Πώς? Σαν σπασμένα γυαλιά. Σαν σπασμένα. Έχεις ένα χιούμορ. Και μια φαντασία. Ώρες ακούω περίεργα πράγματα. Ή τα φαντάζεσαι? Ναι. Ούτε τον καφέ μου δεν μπόρεσα να πιω ακόμη. Πολύ κίνηση έχει αυτό το σπίτι.
περίεργο. Τι? Σαν να μην έχεις πιει καθόλου το γάλα σου. Ήπια. Εδώ δεν ήσουν όταν ήπια το μισό ποτήρι. Και ξαναγέμισε. Θαύμα. Έγινε θαύμα. Έχεις ακούσει για το θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Κανά? Όχι, για το θαύμα της Μιτσουμπίση έχω ακούσει. Σε λίγο δεν θα σε αφήνω να βλέπεις τηλεόραση και θα ακούσεις για το θαύμα του κουμπιού που την κλείνει. Ο Χριστός έκανε ένα θαύμα. Σε ποιο κανάλι? Κανάλι, Κανά είπα. Ευλόγησε το νερό και το έκανε κρασί. Η γραφή όμως δεν αναφέρει τίποτα για γάλα. Θα το πούν στις ειδήσεις. Δεν μου λες. Στο σχολείο δεν σας κάνουν θρησκευτικά. Δεν σας λένε για τη ζωή του Χριστού. Τι σας λένε για τη ζωή του Χατζηνικολάου? Εν πάση περιπτώσει. Μια και έγινε το θαύμα με το γάλα και ήταν θέλημα Κυρίου, πιέστο για να μην τον δυσαρεστήσεις. Απ' την αρχή. Απ' την αρχή, ε. Πού έχουμε ιόδιο? Κόπηκες. Ναι, στο... Στο ποτήρι με το γάλα που πήγες να διάσεις στον νεροχύτη. Και μετά τις έβαλες άλλο, ε. Το έπες εσύ? Όχι, το κατάλαβα από τα ίχνη σου. Όπως με τη μαρμελάδα. Εγώ πια θα ξέρω ακριβώς τι ψάχνεις να βρεις στο ψυχείο. Θα το καταλαβαίνω από τα αποτυπώματά σου. Έχω ιόδιο στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Και τώρα οι δυο μας. Ξέρω. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από την πόλη πριν πέσει ο ήλιος. Δεν το πιστεύω. Αυτός αφήνει και βλέπεις western. Όταν λείπω, ε. Αλήθεια. Πού πηγαίνεις? Ο πατέρας σου ήτανε. Γλιτώσαμε και οι δύο. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήμουν τόσο έξυπνη. Εσύ πιανό έμοιασες. Και τι είπαμε ότι δεν θα πάρεις ποτέ από το χέρι του πατέρα σου? Λεφτά. Ακριβώς. Δεν έχεις ανάγκη. Λεφτά είπα. Τρελή με καλέ. Αυτός δεν έχει φράγκο. Πάω να πάρω το ζακετάκι μου. Ωραία, άντε γρήγορα. Και θα αλλάξω και τις κάλτσες μου. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Ναι, φόρεσε εκείνες με τα στράς. Καλημέρα. 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 Συνέβη κάτι τραγικό. Δεν μπορείς να το διανοηθείς γιατί άργησα. Τι έχετε αλλάξει εδώ μέσα? Τους τοίχους. Μεταφέραμε αυτόν από εκεί και τον πήγαμε απέναντι. Έμεινα από βενζίνη. Αυτό είναι το τραγικό. Κυριακή. Αν έμενες Δευτέρα δεν θα ήταν. Ναι, μωρέ, αυτό το βάζω. Είναι κινέζικο, Μινκ. Μινκ. Μινκ δεν είναι γούνα. Ναι, ήταν Black Diamond και το κάναμε Μινκ. Το βάζω. Και δεν έβρισκα πρατήριο βενζίνης. Μήπως δεν έβρισκες λεφτά? Όχι, μωρέ, έχω λεφτά. 500 δεν είναι αυτά? Έχω και 5.000. Του αλλάξατε θέση, το βρήκα! Α, είναι πολύ παρατηρητική η Ντόρα. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Όποτε έρχεται εδώ μέσα, ξεχνάει να φοράει ζουτιέν. Όχι, καλέ, είναι της μόδας. Εξαρτάται τι στήθος έχεις. Α, έχει πολύ ωραίο στήθος η Ντόρα. Δείξ' το. Έλα, ρε, Ζήση. Γιατί, μωρέ, γυναίκα μου ήτανε. Μπα, και επειδή ήμουνα γυναίκα σου, δεν φτάνει που τόσα χρόνια έβλεπα εσένα χωρί. Τι, ζουτιέν. Σλιπ. Δεν το πολύ φοράω. Σωστά. Σε τι να σου χρησιμεύσει? Έτσι κι αλλιώς δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Γιατί το λες καλέ αυτό? Εγώ την τελευταία φορά που... Να δεις πότε ήτανε... Είχε! Βέβαια έχουν περάσει και 6 μήνες από τότε. Με συγχωρείς, αλλά την κυρία από εδώ 200 φορές να την παίξουν στο λότο θα έρχεται συνέχεια jackpot. Εσύ πώς την πέτυχες? Εσύ γιατί ντύθηκες έτσι? Πού πρόκειται να πας, στο χώρο των αποφύτων? Δεν είναι πιο γκλάμουρους αυτό? Τι είναι? Πάρτιν και μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα να την έχεις φέρει σπίτι. Όσο για τον γκλάμουρους, θα μου πεις το βράδυ που το έμαθες. Γιατί κακό είναι? Αν έλεγα ότι είμαι ταμουνιασμένη και τα παίρνω στο κρανίο, να θυμώσεις. Τάσο! Τάσο, πού είσαι? Τι έγινε? Πώς είσαι έτσι, καλέ? Αυγό. Έτσι! Είναι γκλάμουρος αυτό το ντύσιμο? Όχι. Με φώναξες και... Το γκλάμουρος, που το ξέρει η κόρη μου. Και καλά αυτό. Το είμαι νταουνιασμένη και τα παίρνω στο κρανίο, που τα έμαθε. Κοίτα. Εσύ τι στάπεις, Πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις στη ζωή. Με κόκκινο. Να παίρνει ανάποδες και να τη βγάζει ξενέρωτη στα καρεκλάδικα.
Τώρα εγώ δεν ξέρω ποιον να σκοτώσω. Εσένα, τον πατέρα της, τον διευθυντή μου ή καμιά στρανταριά άλλους που περιμένουνε. Γιατί πολύ, μα πάρα πολύ μου αναστατώνεται τη ζωή μου. Σ' αρέσει? Κάθε Κυριακή με ρωτάς το ίδιο πράγμα. Μήπως θέλεις να αλλάξεις μενού? Πίτσα τη λένε. Φτωχό μου παιδί, δεν σε μαθαίνει γαλλικά η μητέρα σου? Όχι, δεν μιλάμε γαλλικά στο σπίτι. Κανένα τουρκικό ακούω πότε πότε. Πότε? Όταν η μαμά καρφώνει κανένα πίνακα και κατά λάθος την τρώει στο δάχτυλο με το σφύρι. Και τι ακούς? Αχ, Σωτήρη, τη ρωτάω την αυτό και μου λέει τουρκικό. Είναι γεγονός. Ακούς τι μαθαίνει η γυναίκα σου το παιδί? Τι? Ασιχτήρι. Εγώ τι φταίω? Πώς το είπες? Αχ, Σωτήρη το λέει. Όχι, έτσι τ' άκουσα εγώ. Άσε μην το επαναλαμβάνω. Είναι γεγονός. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Λουκά, τώρα τηλεφώνησα. Πω, και δεν του στείλαμε τίποτα. Τι να του στείλουμε, τα λεφτά που του χρωστάμε? Αυτά ξέρω, δεν σκοπεύεις να τα στείλεις ποτέ. Εγώ τα πληρώνω τα χρέη μου. Μπορεί να είναι στην άλλη ζωή, πάντως θα τα πληρώσω. Έπρεπε όμως να πάμε από εκεί. Να μην πει ότι τον ξεχάσαμε. Ρε, θα έχουν μαζευτεί 10 φαγάνες, θα του πιούν το αίμα. Να μας τα παίξω. Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Που του πίνουν το αίμα. Ένας καλός φίλος που του αρέσει να συμπαραστέκεται στους φίλους του. Επειδή θέλει να έχει φίλους, τους κρατάει με τα λεφτά του. Έχει πολλά λεφτά. Κατά τα άλλα, είναι ηλίθιος. Μην τα λες αυτά στο παιδί. Έχω ακούσει και χειρότερα. Τι θα κάνουμε? Είναι στην κουζίνα. Κοίτα, δεν την έχω προετοιμάσει ψυχολογικά. Δηλαδή, πήγα να της μιλήσω. Είπα, δηλαδή, ένας φίλος μου. Φτάνει. Τα υπόλοιπα θα τα δει μόνη της. Εγώ ποντάρω στην εμφάνιση. Α, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, έτσι, τύπος. Όχι, ρε, στη δική μου εμφάνιση. Ξέρεις, άμα μου ρίξεις μια ματιά, σου μένω. Δηλαδή, μ' αναζητάς, ας πούμε. Είμαι από τους τύπους που έχουν το γνώδι σε αυτόν. Σε ποιον? Σε αυτόν. Είμαι σεμνός, μετριόφρονας, αλλά ακράτητα αγωητευτικός. Ναι, πάμε στο δωμάτιό μου μέχρι να την προετοιμάσω. Καταρχήν, έχω λεφτά. Α, η αδερφή μου θα το εκτιμήσει πολύ αυτό. Πάμε, μη βγει. Μη τη χαιρετήσεις. Δεν είναι η αδερφή μου. Όχι, γιατί έτοιμο σε βλέπω. Πού βρέθηκε αυτό εδώ? Εμείς δεν έχουμε σκύλο. Lady, έλα εδώ. Πας μέσα στο σαλόνι. Lady, ωραίο όνομα. Πάμε, βρε, μη βγούνε. Την αδερφή σου πώς την είπαμε? Τώρα. Μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη? Κόρη σου είμαι, λίγο. Να πεταγόμαστε μέχρι εκεί? Να φάω και φύγαμε. Αυτό εγώ της το έχω μάθει. Ποιο? Το φύγαμε. Δεν κατάλαβες. Εκεί δεν πάνε, παιδιά. Γιατί, πού είναι ο Λουκάς, σε καμιά μπαρμπουτιέρα? Και αυτό. Μη τη μαθαίνεις τέτοια πράγματα. Θα πάει και θα τα λέει στη μάνα της. Κοίτα, αγάπη μου. Επειδή είναι εργένης, θα μαζευτούν κορίτσια. Και τι θα κάνουν? Αυτό δεν το ξέρει, δεν της το έχω μάθει. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να έρθεις. Αλλά δεν μπορώ να σε πάω και σπίτι τόσο νωρίς. Θα φωνάζει η μάνα. Θα λέει πως θέλω να σε ξεφορτωθώ. Εντάξει, πηγαίνετε. Σας περιμένω εδώ. Αφήστε και την άλλη πίτσα. Μη φας δύο πίτσες. Πού θα τις βάλεις? Εδώ. Θα αρρωστήσεις. Κοίτα, αλλά μην το πεις της μαμάς. Θα σε πάμε να κάτσεις λίγο με τη γιαγιά της Ντόρας. Και τι θα κάνω εκεί? Θα παίξεις μαζί της. Είναι πολύ καλή γριούλα. Στο μυαλό έχετε την ίδια ηλικία. Και θα περάσουμε να σε πάρουμε. Εντάξει. Δεν θα το πεις όμως της μαμά σου. Θα της πεις πως επήγαμε στο ζου. Πού? Κάτσε. Στο Λούνα Πάρκ είπαμε την άλλη φορά που πήγα για χαρτιά. Στον κινηματογράφο είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα στον υπόδρομο. Στην παιδική χαρά είπες όταν πήγαμε στο γήπεδο. Γι' αυτό λέω να πούμε τώρα στο ζου. Τι ζου, καλέ, τι είναι το ζου? Ζωολογικός κήπος. Έχουμε? Δεν έχουμε. Κάπου διάβασα πως υπάρχει ένα λιοντάρι σε ένα κλουβί. Στη Φλόρινα είναι. Να μην πάτε στο Κυρθανάσι στο καφενείο που με αφήνετε εκεί κάθε φορά. Όχι, γιατί σου δίνει 10 γλυκά του κουταλιού και τρως και την άλλη φορά αρρώστησες. Τέλος πάντων, θα σκεφτώ που σε πήγαμε. Εγώ πάντως διασκεδάζω μαζί σας κάθε Κυριακή. Το ευχαριστιέμαι. Και λέω και ψέματα στη μαμά. Με την άδειά σου. Του εισαγγελέα, κατάλαβα.
Α, μα πού πήγε. Άστο, μωρέ, θέλει να περιεργαστεί το σπίτι. Μη σου κατουρίσει. Δεν πειράζει, σιγά. Δεν είμαι από εκείνες που φοβούνται μην τους κάνουν κανένα λεκέ στον καναπέ. Εδώ ο αδελφός μου. Τι, κατουράει στο σαλόνι. Μα είσαι αφασία. Ο αδελφός μου, παιδί μου, όπου πιάνει, αφήνει τα αποτυπώματά του. Άμα πας μέσα, θα δεις 5 δάχτυλα πάνω στον άσπρο καναπέ που δεν βγαίνουν με τίποτα. Καλά, Βασό. Όταν μου είπες ότι έκανες αυτή τη δουλειά. Δουλειά. Πώς να το πω. Αυτό που κάνω κι εγώ, τέλος πάντων. Τι νομίζεις ότι θα πάω να με πιάσουν ποτέ. Ότι το πρωί δουλεύω στην εφημερίδα και γράφω τα φαρμακεία και το βράδυ διανυκτερεύω στα φαρμακεία. Δουλειά κι μία, δουλειά κι άλλη. Μπράβο πάντως. Δεν το χάνεις το κέφι σου. Εγώ το είχα χάσει όταν το έκανα αυτό, μέχρι που παντρεύτηκα. Εγώ το έκανα όταν χώρισα. Βρέθηκα στον Άσο. Και να έχω και 4 στόματα να θρέψω. Μάνα, πατέρα, αδελφό, κόρη. Και ο άντρας μου βάζει χέρι πολλές φορές. Ακόμα, και τώρα που χωρίσατε. Μου βάζει χέρι. Βρε, μου παίρνει λεφτά. Δανεικά δεν λέω, και αγύριστα σίγουρα. Από την εφημερίδα την αυγάλω τρίχες. Κι έτσι έψαχνα να βρω μια δεύτερη δουλειά μέχρι που διάβασα ότι ζητούνται κυρίες να συνοδεύουν σοβαρούς κυρίους άνευ μασάζ. Μου το διευκρινίσαν. Κι έτσι. Θέλεις λίγο καφέ ακόμα να σου βάλω. Α, εδώ είστε. Τώρα ήρθες. Ναι, δηλαδή ήμουνα. Τα λέτε. Ένα σκυλί είναι στο σαλόνι, κάνει βόλτες, Ωραία, δεν πάει να παίξεις λίγο μαζί του να περάσει η ώρα σου. Συζητάμε τώρα. Ανίτα, σου έλεγα το πρωί. Για τις καμπάνες. Όχι, δεν με πρόσεξες. Έχω ένα φίλο που θέλει να σε γνωρίσει. Εμένα. Ναι, σε θαυμάζει. Και πού με έχει δει. Στη Λάμψη. Πού να σε έχει δει. Το έχω πει εγώ. Α, το έχεις πει εσύ. Γιατί. Γιατί η μοναξιά, Ανίτα. Η μοναξιά. Η αδερφή μου είσαι. Έτσι θα τη βγάλεις την υπόλοιπη ζωή σου. Ξέρω τι. Όχι. Λέω να φάω καμιά σαρδέλα, κανένα τσίρο. Να φάω εσένα, να φάω το φίλο σου. Μιλάω τώρα, να μίσω ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Η φίλη σου είναι παντρεμένη. Είναι. Θα ξέρετε τον πόνο, Ποιο πόνο. Είσαι ανήπαντρης. Μιλήστε έτσι κι εσείς. Τι καλά να είχα κι εγώ ένα σκυλάκι και να μην έχω αδελφό. Άσε μας, Ρετάσο. Σκέψου το πάντως. Σε σκέφτεται ο καημένος. Μα τώρα σοβαρολογείς. Θα μου κάνει προξενιό ο αδελφός μου. Έχεις κανένα φλερτ, Τα έχω. Μόνον εγώ. Τι μόνον εσύ. Μόνον εγώ φλερτάρω. Εκείνος δεν μου δίνει σημασία. Είναι ραβωνιασμένος. Α, τόσοι άντρες κυκλοφορούν. Και πήγα να ερωτηθώ ραβωνιασμένο. Πες το ψέματα. Είναι συνάδελφος στην εφημερίδα. Άρη τον λένε. Άρης, ο θεός του πολέμου. Μπα, ποιος θεός και ποιου πολέμου. Λίγο μαμούχαλος είναι, κολλημένος στην ραβωνιαστικιά του. Ούτε να με κοιτάξει στα μάτια δεν μπορεί. Το έχει πάρει και χαμπάρι. Κάτσε να σου βάλω λίγο καφέ. Και ναι, μου λέει, ενδιαφέρομαι, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, να περάσει αύριο. Δεν κατάλαβες, Και πώς λέμε, θα το αγοράσω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά, περάστε αύριο. Ποιος. Ο Πλασκέ. Δηλαδή δεν θέλει να με δει τώρα. Είναι απασχολημένο. Ξέρει ποιον θα δει. Φαντάζεται. Μήπως της λείπει η φαντασία αυτής της γυναίκας. Αυτό εδώ το σπίτι δικό σου είναι. Του πατέρα μου. Και αυτό και το από πάνω. Ερείπιο ήταν δηλαδή. Εγώ το σου λούμποσα λιγάκι. Τρεβάσω. Έχεις ακόμα παρτίδες με το γραφείο. Πού βρήκες το τηλέφωνό μου. Συνάντησα μια παλιά μας μαθήτρια, τη Βούλγαρη. Τη θυμάσαι. Μια χοντρή με σπυράκια. Πού τα έχει τα σπυράκια. Παντού τα έχει. Όλο ξινόθανε, δεν θυμάσαι. Αυτή είναι στο γραφείο. Η χοντρή. Τώρα είναι ωραία γυναίκα. Τελικά στην τάξη μας απορώ γιατί καθόμασταν και κάναμε όνειρα. Και λέγαμε τι θέλεις να γίνεις άμα μεγαλώσεις. Η μία έλεγε γιατρός, η άλλη δικηγόρος, η άλλη καλλιτέχνης. Κατευθείαν. Τι θες να γίνεις, πήκα τώρα. Η πι. Βρε πια πι, πού. Μα εσύ δεν πας και στο κρεβάτι μου, σπάς τα νεύρα, πώς το καταφέρνεις. Εγώ το ξέρω. Σε ένα δεντωμένο σκηνή περπατάω κάθε φορά. Και άμα πέσω, ένας θεός ξέρει που θα καρφωθώ. Ήρθε ο άντρας μου. Ο άντρας σου. Καραούλη, στημένη την έχει. Δεν σε εμπιστεύεται. Μα γιατί. Μα να σου πω. Ήξερε τι έκανες από πριν. Μα τον ήξερα από πριν. Ναι, αλλά ήξερε τι έκανες. Βέβαια. Και σε παντρεύτηκε. Ήταν πελάτης μου. Α, πάει, θα μου φύγουν τα νύχια. Τι ακούω από σένα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Και το ρωτάς. Τώρα μόνο σένα έχω να εμπιστεύομαι. Να τα λέω κάπου. Πάντως πρέπει να βρεις και εσύ κάποιον. Ναι. Να δούμε ποιος πελάτης θα μου γυαλίσει. Lady, έλα εδώ, παιδί μου. Γεια σου, γλυκιά μου. Στο καλό. Γεια.
6 πήγε η ώρα. Καλά, στις 5 δεν είπαμε να μου φέρει την κόρη μου αυτός. 6. Πώς πέρασε η ώρα. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Πότε ήσουν παιδούλα που σε κλώτσαγα, μικρός εγώ. Πότε έγινες έφη, πότε έγινες γυναίκα. Πότε θα γεράσεις. Τι μου λες, βρε. Θέλω να γνωρίσεις το φίλο μου. Πριν γεράσω. Αμάν πια, με έχεις πρίξει. Άντε, φέρτα να το γνωρίζω, να δω τι θα καταλάβεις. Έξω τον έχεις και περιμένει. Ένα λεπτάκι. Τι θέα. Τι θράσος. Εκεί τον είχες βρει και εγώ τον περίμενα από την πόρτα. Αυτός είναι. Την εντυπωσίασα. Περιμένεις ένα λεπτό. Γιατί. Να πάω να φέρω τη μήκο σκοτόστρα. Δεν σου είπα εγώ. Την τάραξα. Έλα, αργήσατε. Πού είναι ο πατέρας σου. Στο Λουκά, έναν φίλο του. Ο πατέρας σου. Έχει κόρη. Ναι, αλλά είναι χωρισμένη. Καλά, ε. Με φαντάζεσαι και πατέρα. Δεν φεύγετε από εδώ. Άντε μην πάρει ο διάολος κανένα στον πατέρα. Καλά, ο πατέρας σου πού σε άφησε και πήγες αυτό το Λουκά. Στη γιαγιά. Ποια γιαγιά. Της Δώρας. Αυτή σε έφερε εδώ. Όχι. Αυτή έπεσε. Πού έπεσε, ποια γιαγιά, τι μου λες μωρέ. Ο παπάς πήγε στο Λουκά και εμένα μ' άφησε στη γιαγιά της Δώρας να παίξω. Την κούναγα εγώ με την καρέκλα της. Τώρα ξέρεις. Ναι, ξέρω, κούνια μπέλα. Και πήγε από κάτω. Από το μπαλκόνι. Την έριξες κάτω από το μπαλκόνι. Όχι, στο χαλί έπεσε, αλλά έμεινα ακίνητη. Ω Θεέ μου, γι' αυτό λένε ο γέρος θα πάει από πέσιμο ή από χέση. Τρόμαξα και έφυγα. Και πώς ήρθες εδώ. Με πήρε ένα ταξί. Εδώ είναι της κυρίας. Ποιας κυρίας δηλαδή, ε? Εσύ είσαι. Γιατί δεν σου γεμίζω τα μάτια για κυρία. Και γιατί είναι κυρία, αφού είσαι κυρία. Αφήνεις το κοριτσάκι έτσι μόνο του στο δρόμο. Πού είναι ο κύριος, ρε κυρία. Ποιον κύριο θες. Του πατέρα της. Να του πω ότι η κυρία δεν φέρεται καθόλου σαν κυρία. Ενώ ο πατέρας της φέρεται σαν κύριος. Τι να σου πω τώρα, βρε κύριε. Πες μου πόσο κάνει η κούρσα να στα δώσω. Δεν θέλω λεφτά. Έχω δύο κοριτσάκια. Ωραία. Να σου δώσω κάτι ρουχαλάκια της μικρής που δεν τα φοράει. Καινούρια είναι. Έχω δύο κοριτσάκια και τα πονάω τα κοριτσάκια. Και δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι μόνα του στον δρόμο, απροστάτευτα. Τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια. Κοίτα να δεις που αφήσαμε τους κυρίους και τις κυρίες και πιάσαμε τα κοριτσάκια. Τι θέλεις τώρα, βρε Χριστιανέ μου. Σε ευχαριστώ που την έφερες, να σε πληρώσω κιόλας. Δεν θέλω λεφτά. Ε, τι θέλεις. Ικανοποίηση. Α, δεν γίνεται να σε ικανοποιήσω. Εγώ την Κυριακή έχω αργία. Άμε στο καλό τώρα. Δεν μου φωνάζει τον πατέρα της, ε. Κοίτα, άμα ήξερα που ήταν, θα στον φώναζα. Και εδώ μπροστά σου τον έκανα χότζα. Και δεν θα έβγαζε το τουρμπάνι από το κεφάλι του ούτε σε 6 μήνες. Ρε διαλυμένες οικογένειες. Παράμε στο διάολο. Είμαι έξαλλη είμαι τώρα. Εγώ δεν φταίω. Όχι, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που σε αφήνω και πηγαίνεις μαζί του. Το παλιό σκυλο. Ναι. Τι έγινε ρε παιδιά. Τίποτα. Άμα θα έρθεις εδώ να φοράς περικεφαλαία. Γιατί είσαι που είσαι ηλίθιος. Μη σου δώσω καμιά στο κεφάλι και γίνεις και μαλά. Κλείς τα αυτιά σου, εσύ. Γιατί. Γιατί θέλω να βρίσω τον πατέρα σου. Ήρθε μικρή από εκεί. Βρε κτίνος. Αυτά κάνεις όταν στην εμπιστεύομαι. Για ρώτα την. Η γιαγιά πώς βρέθηκε στο πάτωμα. Έχει ένα καρούμπαλο στο μέτωπο. Βρε εσύ. Η γιαγιά σε ενδιαφέρει η κόρη σου. Έχει καρούμπαλο. Ε, άσε τα κομμάτια, ζω. Άπαπα, δεν είναι πράγμα. Δεν έχω συγχαθεί άντρα στη ζωή μου όπως αυτόν. Είναι και αεράτη. Δυναμική, ε, πρώτη. Να μέσα. Ποιος είναι αυτός. Ο μελλοντικός σου πατέρας. Αυτός με το σκουλαρίκι. Αυτός με τα φουλάρια και τη μιζαμπλή. Καλή μαμά, αυτός είναι σαν... Σαν... Αλλά πιο... Κλείς τα αυτιά σου. Τι. Από τον πατέρα σου αποκλείεται να είναι. Αποκλείεται.